φεύγουμε για άλλη μια φορά και πηγαίνουμε Ηράκλειο. Σου άρεσαν τα μάλια? Μου άρεσαν. Δυστυχώς έπεσε λίγη δουλειά και δεν προλάβαμε να δούμε την παραλία. Είχαμε δουλειά στον υπολογιστή και τώρα πρέπει να φύγουμε για να κάνουμε check-in εγκαίρως στο Ηράκλειο και να κάνουμε πάλι δουλειάκι. Θα περάσουμε με το αυτοκίνητο? Ναι, θα περάσουμε λίγο έτσι να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά, αλλά θα ήθελα να περάσω παραπάνω χρόνο και εδώ. Τις τελευταίες μέρες αισθάνομαι λίγο ότι ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε κάθε μέρος ήταν λίγος. Η Κρήτη είναι πολύ μεγάλο νησί, χρειάζεται παραπάνω χρόνο, τον οποίο δεν είχαμε διαθέσιμο αυτή τη φορά. Αλλά και αυτός ο λίγος χρόνος που περάσαμε εδώ ήταν πραγματικά μοναδικός. Ήρθαμε να ρίξουμε μία ματιά στην παραλία Μαλίων και παρατηρούμε ότι έχει καρπούζι. Καρπούζι, όντως, το μύρισα κιόλας, πέρασε το παιδί πουλάει καρπούζι. Είναι μια ωραία παραλία, βέβαια έχει πάρα πολλές απλώστερες, πάρα πολλές ομπρέλες, είναι πλήρως οργανωμένη δηλαδή εδώ η κατάσταση. Ένα πανέμορφο νησάκι απέναντι που αν μέναμε σίγουρα η Νίκη θα ήταν ήδη, θα κολυμπούσε προς τα εκεί. Με ένα εκκλησάκι πάνω. Είναι αρκετά κοντά. Ναι, αυτή είναι η παραλία, παιδιά. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ρίξω μια βουτιά, αλλά θα φύγω, δεν θα το κάνω. Βασικά, εμένα δεν μου αρέσει. Έχει πάρα πολλές απλώστερες. Ναι, εμένα η θάλασσα μου αρέσει και η παραλία μου αρέσει, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο κόσμο εδώ δεν μου αρέσει. Ναι, και βλέπουμε ότι συνεχίζεται η κατάσταση με τις απλώστερες κατά μήκος της παραλίας και από τη μία και από την άλλη. Ναι. Αλλά εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Φύγαμε. Λίγο πριν φύγουμε, βρήκαμε και νεροτσουλήθρες. Πολύ παιχνίδι. Τις νεροτσουλήθρες. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, αφήσαμε τις βαλίτσες μας, απλώς δεν είχαμε πάρει το κινητό μαζί, είχαμε ξεχάσει. Τώρα πηγαίνουμε προς το αεροδρόμιο, είχαμε αφήσει το κινητό της Νίκης στο αυτοκίνητο γιατί είχαμε ξεχάσει ότι το είχε βάλει εδώ ανάμεσά μας πίσω από τους καφέδες. Έτσι αφήσαμε τις βαλίτσες γρήγορα στο ξενοδοχείο. Θα πάμε μετά να κάνουμε κανονικά. Τέλος πάντων, κάναμε το check-in ήδη. Τώρα πάμε να παραδώσουμε το αυτοκίνητο γιατί έρχεται ο άνθρωπος από τα Χανιά όπου νοικιάσαμε το αυτοκίνητο για να το πάρει πίσω. Έτσι, εμείς θα το παραδώσουμε εδώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Θα μας φέρει μετά πίσω ο Ντίνος, ο άνθρωπος από το γραφείο της ενοικιάσης. Οπότε θα αφήσουμε το αυτοκίνητο στον Ντίνο, θα κατέβουμε στο κέντρο του Ηρακλείου και μετά θα πάμε να σας δείξουμε και το ξενοδοχείο. Αλλά έχουμε να συναντήσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα προσωπικά συγκεκριμένα σήμερα και θα σας μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό σε επόμενο βίντεο. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο που θα μείνουμε την τελευταία μας νύχτα εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα είναι το ξενοδοχείο Rea, Hotel Rea. Αυτό είναι το δωματιάκι μας. Έχουμε ένα γραφείο, ένα κρεβάτι, ένα μικρό ψυγιάκι επίσης και ένα μικρό μπαλκονάκι, το οποίο βέβαια δεν έχει έτσι κάποια θέα φυσικά γιατί βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, τέρμα κεντρικά. Και εδώ έχουμε και ένα μπάνιο φυσικά. Το γραφείο σου. Καλά, αυτό είναι το γραφείο μου, σε λίγο έχω δουλειά, σε μια ωρίτσα. Σε μισή ώρα. Όχι, γιατί το αλλάξαμε. Έγινε αλλαγή, ο γιουγκράς μου είπε, ναι, σε μια ώρα. Και εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ έχουμε επιστολάκι, έχουμε ντουζιέρα, μια χαρά. Μεγάλη. Ναι, ωραία. Πόσο κάνει? 54 ευρώ βγήκε. Ωραία. Μια νύχτα, ναι, μια νύχτα.